πράγματι υπήρχε ακόμα μία συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής με πάνω από 40 θέματα και 2-3 εκτός ημερήσιας διάταξης. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η Οικονομική Επιτροπή δεν θα σταματήσει να λειτουργεί καμία εβδομάδα. Θεωρούμε ότι οι τακτικές συνεδριάσεις βοηθούν πάρα πολύ τις υπηρεσίες μας για την εύρυθμη λειτουργία τους. Αλλά όπως τα είδατε, ακόμα και στη σημερινή Επιτροπή είχαμε πάρα πολλά θέματα που είχαν να κάνουν με τεχνικά έργα, με έγκριση πρακτικών, με δεδομένες της δημοπρασίας οι οποίες έχουν προηγηθεί. Δεν έχουμε περιθώριο να χάσουμε ούτε ένα λεπτό. Είναι κρίσιμα αυτές οι ημέρες σχετικά με την υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ. Μην ξεχνάτε ότι 31 12 του 2015 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα του ΕΣΠΑ. Η εντολή του Περιφερειάρχη προς όλες τους συνεργάτες του αλλά και τις υπηρεσίες είναι να μην περιμένουμε καμία παράταση του ΕΣΠΑ, να τελειώσουμε μέσα στο χρονικό διάστημα που πρέπει, δηλαδή στα τέλη του 2015, γιατί δεν θέλουμε με τίποτα στη νέα προγραμματική περίοδο να την επιβαρύνουμε με έργα της προηγούμενης και να χάσουμε νέα έργα και νέους πόρους. Είναι σημαντικό για μας να αποδειχθεί στο τέλος του 2015 ότι αν και αναλάβαμε το καλοκαίρι του 2011 την προγραμματική περίοδο την προηγούμενη, καταφέραμε να προχωρήσουμε σε ένα από τα πιο δυναμικά προγράμματα με δείκτες συμβασιοποίησης, ένταξης και πληρωμών που παρουσίασαν άνοδο και πάνω από 100% και να μην χάσουμε ούτε ένα έργο, αλλά βεβαίως ούτε και ένα ευρώ. Ο Περιφερειάρχης έχει ήδη ανακοινώσει πως πιστεύει ότι από την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε ως Περιφέρεια Πελοποννήσου 20 εκατομμύρια επιπλέον. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά ώστε να μπορέσουμε αυτά τα 20 εκατομμύρια να τα εντάξουμε και να τα υλοποιήσουμε. Υπάρχουν καθυστερήσεις σε σχέση με την υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Η κυβέρνηση αλλά και οι αντιπολιτεύσεις πρέπει να καταλάβουν ότι με τον τρόπο που λειτουργεί τους τελευταίους μήνες η κεντρική πολιτική σκηνή βάζει τεράστιο πρόβλημα και φρένο στην ανάπτυξη των περιφερειών. Ιδιαίτερα στην περιφέρεια Πελοποννήσου έχουμε εντοπίσει πάρα πολλές φορές τα προβλήματα. Ελπίζω και εύχομαι να τακτοποιηθεί και να επανέλθει η κανονικότητα σε αυτό που ζούμε τους τελευταίους μήνες. Από εκεί και πέρα, στη σημερινή συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής, τα θέματα που αφορούσαν την Αρκαδία είχαν κυρίως να κάνουν με διαδικασίες και με κάποιες δικαστικές εμπλοκές που υπάρχουν από το παρελθόν, από την εποχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, όπου εμείς ορίσαμε εκπροσώπους, δικηγόρους να παρασταθούν για να υπερασπίσουμε το δημόσιο συμφέρον. Κυρίως είχαμε να κάνουμε με δημοπρασίες που εγκρίναμε για έργα κατεπήγοντα, με δεδομένο ότι αρχίζει και η περίοδος, έχει αρχίσει απαγόρευση των δημοπρασιών και δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε δημοπρασίες, όμως είχαμε έγκριση πρακτικών σε έργα κατεπήγοντα που είχαν να κάνουν με καθαρισμό περιοχών, πρανών και ρεμάτων στην Αργολίδα και στη Μεσσηνία, καθώς και με κατακύρωση κάποιων διαγωνισμών, κυρίως σε αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία πρέπει να ξεκινήσουν πολύ γρήγορα για να μας βρει έτοιμη η επόμενη περίοδος. Θέλω να επισημάνω ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη και έχει πλέον ανάδοχο και αυτό είναι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με το έργο της κατασκευής της μονάδας φυσικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στον τυρό της Νότιας Κοινουρίας. Δηλαδή στην ουσία βιολογικός καθαρισμός. Βιολογικός καθαρισμός και λέω ότι έχουμε ανάδοχο με τόση έμφαση γιατί είχαμε κάνει 3 άγονους διαγωνισμούς. Μετά λοιπόν από 3 άγονους διαγωνισμούς, κάναμε μία ακόμη προσπάθεια με ένα 4ο διαγωνισμό. Υπήρχε συμμετοχή σε αυτό το διαγωνισμό. Υπάρχει πλέον ανάδοχος εταιρεία. Είναι ένα ακόμα σημαντικό έργο στο Δήμο της Νότιας Κοινουρίας που γίνεται από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Και βεβαίως πρέπει τώρα να τρέξουμε για να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε μέσα στην περίοδο. Είναι έργο ΕΣΠΑ. Είναι 720.000 ευρώ ο προϋπολογισμός. Ένα έργο το οποίο δίνει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική για αυτή την εξαιρετικά σημαντική περιοχή, όχι μόνο για την Αρκαδία, θα σας έλεγα, και για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Αυτό που λέει πάρα πολλές φορές ο Περιφερειάρχης, ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ακολουθήσει έναν άλλο διαφορετικό δρόμο. Πιστεύει ότι δεν δίνονται λύσεις στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας μέσα από μνημόνια, μέσα από συμφωνίες, μέσα από σκληρά μέτρα. Θεωρεί ότι η μόνη λύση των προβλημάτων της χώρας μας είναι ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός ανάπτυξης. Ένας σχεδιασμός, ο οποίος θα εξασφαλίζει πάνω από πρώτα απ' όλα υποδομές που θα δώσουν προοπτικές ανάπτυξης, βασιζόμενες στους άξονες προτεραιοτήτων κάθε περιοχής,
Εμείς εδώ έχουμε πει πολλές φορές ότι βάζουμε ως άξονες τον πρωτογενή τομέα με ό,τι αυτό σημαίνει και με τη γαστρονομία μέσα και με τη διατροφή και τον τουρισμό μαζί με τον πολιτισμό. Και από την άλλη βέβαια να δημιουργούνται θέσεις εργασίας και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πιο σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει στην ελληνική οικογένεια και είναι η ανεργία. Πάνω λοιπόν σε αυτό το δρόμο ακολουθούμε την απόλυτη εντολή του Περιφερειάρχη να δουλεύουμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Θα μου πείτε, δεν επηρεάζουν τα γεγονότα αυτά, τα πρωτόγνωρα και τα σουρεαλιστικά που συμβαίνουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Σας λέω λοιπόν ότι στο βαθμό δουλειάς μας και στους σχεδιασμούς μας δεν μας επηρεάζουν. Μας επηρεάζουν βέβαια και εκεί ο Περιφερειάρχης, βεβαίως, στο ότι υπάρχουν ζητήματα με χρήματα για τους πολίτες της Πελοποννήσου που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χρηματορροή που θα έπρεπε. Άρα λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Παράλληλα, θεωρούμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να αποκατασταθεί το σοβαρό πρόβλημα που έχει κεντρικά η χώρα. Αν δεν μπορούν να το λύσουν αυτοί οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή οι υπεύθυνοι, πρέπει να το πούν απερίφραστα στους πολίτες. Δεν μπορούμε άλλοι να κυβερνούν, άλλοι να ψηφίζουν, αλλά όλοι μαζί να μας λένε ότι τα μέτρα δεν φέρνουν λύση. Μην ξεχνάτε ότι η κυβέρνηση καταθέτει σειρά μέτρων σκληρών και επώδυνων που η ίδια λέει, λέγοντας ταυτόχρονα ότι αυτά τα μέτρα δεν είναι η επιλογή της και δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα. Οι δε αντιπολιτεύσεις ψηφίζουν τα μέτρα, λέγοντας ότι σώζουν τη χώρα, την ίδια χρονική στιγμή που μας λένε ότι είναι τα χειρότερα μέτρα και που δεν βάζουν προαπαιτούμενα στην κυβέρνηση. Όλο αυτό το τοπίο, το σουρεαλιστικό, θυμίζει περισσότερο θεατρική παράσταση παρά σοβαρή αντιμετώπιση των προβλημάτων.